Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους είσαστε σήμερα μαζί μας στην τέταρτη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, την Greek Tourism Expo. Η έκθεσή μας φέτος ακολούθησε μια πορεία όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχει και κάποιες πολύ πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις και αλλαγές. Πάντοτε προς το καλύτερο. Εμείς διαλέξαμε 130 περίπου hosted buyers από 40 χώρες, οι οποίοι έχουν ένα δυναμικό πολύ μεγάλο και μία σύνδεση με την Ελλάδα πολύ μεγάλη ή επιθυμούν να αρχίσουν συνεργασία με τον τουρισμό της Ελλάδος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ μαζί μας και κάνουν τα B2B ραντεβού με τους εκθέτες μας. Δεν είναι απλές συναντήσεις. Συναντήσεις προσπάθειας, συνεργασίας και ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού στα κομμάτια που αυτή εκπροσωπούν. Είναι μια έκθεση, ας πούμε, στην Ελλάδα, η μοναδική, στην Αθήνα, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει τα δεδομένα που χρειάζεται η πρόθεση του ελληνικού τουρισμού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά από μέσα από την ψυχή μου τους ανθρώπους, 4 χρόνια τώρα είναι μαζί μου. Το ξενοδοχειακό επιμελητήριο που λόγω εκτάκτου ανάγκης ο κύριος Τσακίρης δεν είναι εδώ, είναι μαζί μας. Έκανα μια μεγάλη μερίδα σήμερα. Ο δεύτερος συνεργάτης πραγματικά είναι το ΤΕ, το οποίο φέτος έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και παρουσίασε το ελληνικό βιοκλιματικό ξενοδοχείο. Ο τρίτος συνεργάτης μας είναι ο κύριος Γιώργος Πατούρης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, που θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στα εκθεσιακά χρονικά τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα. Μαζί του έχει συνεργασία η ΚΕΔΕ και η ΕΛΙΤΟΥ. Και παρότι είναι στην Κίνα, θα κάνει σύνδεση για να μιλήσει στην ημερίδα που έχουμε αύριο για τον τουρισμό υγείας. Οι ημερίδες που κάνουμε δεν είναι αδιάφορες προς τους εκθέτες, γι' αυτό θα παρακαλέσω να είστε μαζί μας. Οι ημερίδες που κάνουμε δεν απευθύνονται στον τυχόντα, άσχετο που θα έρθει και θα ακούσει. Απευθύνεται και σε εσάς. Είναι λοιπόν ανάγκη να σημειώσετε ότι πρέπει να είστε μαζί με τον κόσμο που δημιουργεί αυτές τις ημερίδες για τον επαγγελματικό κυρίως τομέα του τουρισμού. Η Υπουργός Τουρισμού, η οποία όλα τα χρόνια έρχεται μαζί μας και γενιάζει την έκθεση, μας ανακοίνωσε ότι λόγω έκτακτης ασθένειας δεν θα έρθει σήμερα μαζί μας, αλλά έστειλε τον αξιόλογο πρόεδρο του ΕΟΚ για να μπορέσει να αποφύγει ένα χαιρετισμό και να σας δώσει και μια εικόνα, αν θέλετε, του τι έχει να κάνει ακόμη το κομμάτι του. Με ιδιαίτερη χαρά είμαι μαζί σας για να εγκαινιάσουμε την τέταρτη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, Greek Tourism Expo, και να σας μεταφέρω το χαιρετισμό της Υπουργού Τουρισμού Έλληνας Κουντουρά. Η Greek Tourism Expo είναι μια έκθεση που αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς και στην τέταρτη αυτή διοργάνωσή της αποτελεί σημείο συνάντησης και δικτύωσης των εκπροσώπων του ελληνικού τουρισμού με επαγγελματίες της διεθνούς αγοράς από 40 και πλέον χώρες. Ο τουρισμός είναι ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, στηρίζει την εθνική μας οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί νέα επαγγελματική δραστηριότητα και νέες θέσεις εργασίας. Οθεί την ανάπτυξη και άλλους παραγωγικούς κλάδους. Είναι μεγάλη επένδυση στο μέλλον μας για την οικονομική και κοινωνική ευημερία και ισχυροποιεί τη διεθνή εικόνα της χώρας μας. Η εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική μας, που υλοποιούμε από το 2015, με επιτυχία έχει στόχο να καταστήσουμε την Ελλάδα παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό για τουρισμό 365 μέρες το χρόνο που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες. Ο χαρακτηρισμός 365 μέρες αποτελεί την καινούρια βασική πολιτική που έχουμε χαράξει.
Τα τρία αυτά χρόνια η πολιτική μας έχει αποδώσει. Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει τις ψηλότερες ιστορικά επιδόσεις με διαδοχικά ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά μεγέθη. Στις διεθνείς αφίξεις 6 εκατομμύρια επιπλέον την τριετία και τα επίπεδα των 30 εκατομμυρίων επισκεπτών συνολικά το 2017 μαζί με την κρουαζιέρα. Στα τουριστικά έσοδα, που είναι στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, στις πληρότητες και διανυκτερεύσεις, στις νέες θέσεις εργασίας, στη νέα επιχειρηματικότητα, στις τουριστικές επενδύσεις. Με την πολιτική μας σε 5 στρατηγικούς ανεπτυξιακούς άξονες. Επιμήκυναμε τη θερινή τουριστική περίοδο που αποτελούσε κυρίαρχο ζητούμενο ετών. Ανοίξαμε νέες αγορές επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναμης που ταξιδεύουν όλο τον χρόνο. Αναδείξαμε νέους ευνοϊκούς προορισμούς ώστε τα οικονομικά και αναπτυξιακά ωφέλη να διαχυθούν σε όλη τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Μέσα από την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και με στόχο τον εμπλουτισμό των τουριστικών εμπειριών που προσφέρουμε, δημιουργήσαμε το πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδύσεων με επίκεντρο την ποιότητα. Ισχυροποιούμε το θεσμικό ρόλο της Ελλάδας στα διεθνή κέντρα αποφάσεων για τον τουρισμό. Αποκτούμε ενεργή συμμετοχή και εκπροσώπηση σε διεθνείς συναντήσεις φορέων και οργανισμών με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και τον ΟΣΑ και με ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα προώθησης και προβολής μέσω του ΙΟΤ ενισχύουμε τη διεθνή παρουσία και τη θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Η υψηλή ρύθμιση ανάπτυξης και οι θετικές προοπτικές που έχουν διαμορφωθεί, αρκεί να σας πω ότι για φέτος υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στο 10% ο ρυθμός ανάπτυξης στον τουρισμό, κάτι που αποτελεί πραγματικά ρεκόρ και για τη χώρα μας. Οι συνθήκες προοπτικές λοιπόν που έχουν διαμορφωθεί για τα επόμενα χρόνια έχουν κινητοποιήσει σημαντικό εγχώριο και διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία κατατέθηκαν σε αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού την τελευταία διετία και 254 φάκελοι για τουριστικές επενδύσεις υποβλήθηκαν στο αναπτυξιακό νόμο. Με τα δύο προγράμματα μέσω του ΕΠΑΝΕΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας τουριστικής επιχειρηματικότητας υποστηρίζουμε σχέδια αναβάθμισης και εξυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων αλλά και ίδρυση νέων επιχειρήσεων στο δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα τουρισμού. Είναι βασική επιδίωξή μας η διαρκής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού, η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού μας προϊόντος ώστε η Ελλάδα να ξεχωρίζει ως κορυφαίος και μοναδικός προορισμός στο διεθνή τουριστικό περιβάλλον όλα τα επόμενα χρόνια. Συνεργαζόμαστε στενά με τις περιφέρειες, τις τοπικές αρχές, τα επιμελητήρια, όλους τους παραγωγικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα για την αναπτυξιακή, για την τουριστική ανάπτυξη, την προώθηση και προβολή κάθε περιοχής και προορισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ και εγώ προσωπικά στηρίζουμε εκθέσεις και δράσεις που με στόχο την ποιότητα, την καινοτομία, την παροχή υψηλού επίπεδου που συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού τουρισμού. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν από καρδιάς τους διοργανωτές και όλοι όσοι εργάστηκαν για την άψογη διοργάνωσή της και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους εκθέτες και συμμετέχοντες. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω πάντα τους διοργανωτές για τη δυνατότητα που μου δίνετε ώστε να πω και εγώ δύο κουβέντες σήμερα στα εγκαίνια της 4ης Greek Tourism Expo. Είναι μια πρωτοβουλία με εξωστρέφεια, μια εξωστρεφής διαδικασία που βοηθάει την πρόοδο του τουρισμού. Νομίζω ότι ευκολύνει τη συνάντηση Ελλήνων και ξένων που έμεσα ή άμεσα ασχολούνται με το κομμάτι του τουρισμού. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, αποτελεί πράγματι τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας στον τουρισμό, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Αλήθεια είναι τα νούμερα είναι αυξητικά χρόνο με τον χρόνο και αυτό είναι θετικό. Υπάρχουν μια σειρά προβλήματα που πρέπει να δούμε βέβαια δεν τις παρούσες εκεί είναι έκθεση να συζητήσουμε. Ο Πειραιάς αποτελεί ένα κομβικό σημείο θα λέγαμε για τη χώρα σε σχέση με ότι αποτελεί το μεγάλο λιμάνι της χώρας. Το λιμάνι που διέρχονται περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι από αυτοπλοεία την κρουαζιέρα. Προσωπικά ως δήμαρχος βλέπω το λιμάνι του Πειραιά με δύο όψεις. Ένα το μεγάλο λιμάνι της χώρας
όπου οι επιβάτες και οι εκατομμύρια τουρίστες φτάνουν κυρίως λόγω της υπάρξης της Αθήνας στα 10 χιλιόμετρα, της Ακρόπολης κ.ο.κ. Και από την άλλη πλευρά, μέλημά μου είναι πώς μέσα αυτή τη διαδικασία θα μπορέσει και η τοπική οικονομία και ο Πειραιάς φυσικά να ενισχυθεί και να κρατήσει ένα μέρος των τουριστών αυτών που μπορεί να αναπτύξει την οικονομία του και γενικά να αναπτυχθεί η πόλη. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα στον Πειραιά, πέρα από τα υπαρκτά μεγάλα προβλήματα. Είναι τα μεγάλα έργα που γίνονται, κοινό το μετρό και το τραμ. Θέλουμε να είχαν τελειώσει όμως εδώ και χρόνια. Το 3ο του 2015 το τραμ και το 2017 να λειτουργεί το μετρό. Έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση. Οδεύουμε για 3ο μήνα του 2018 για το τραμ και 2021 για το μετρό. Αυτά είναι λοιπόν τα προβλήματα που μας επιτρέπουν, νομίζω, ούτε ως πόλη ούτε ως χώρα να αναπτυχθούμε ή να αξιοποιήσουμε το σύνολο των δυνατοτήτων που έχουμε. Καθυστερήσεις, ραδιοκρατία, καθυστερήσεις των μεγάλων έργων. Εν πάση περιπτώσει, μια θετικότητα του Πειραιά είναι τα μεγάλα έργα. Θα γίνει ένα διαμετακομιστικό κέντρο με τραμ, μετρό, σιδηρόδρομο, λιμάνι από τα λίγα στην Ευρώπη. Δεύτερο θετικό, ότι ξεκινάει μια σειρά επενδύσεων που έχουν αναφορά στον τουρισμό. Είτε από τον ΟΛΠ με την Κόσκο σε επίπεδο λιμενικών εγκαταστάσεων για μεγάλα κρουαζιερόπλια, είτε επενδύσεις ιδιωτών για νέες ξενοδοχειακές μονάδες στον Πειραιά που έχει έλλειμμα ξενοδοχείων και άρα ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει. Να ασκήσει το home porting, πρέπει να γίνει δηλαδή λιμάνι εφετηρίας. Τρίτο θετικό είναι τα δημοτικά και περιφερειακά έργα, που σε μια άρση συνεργασία με την περιφέρεια προχωράμε σε αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομους, ώστε να δούμε τον Πειραιά σε 2-3 χρόνια πολύ διαφορετικό προς το καλύτερο από ό,τι είναι τώρα. Το μεγάλο όμως πλεονέκτημα, θα λέγαμε, του Πειραιά και όλη τη χώρα βεβαίως, είναι το πολιτιστικό απόθεμα το οποίο διαθέτει. Είτε ως πόλη ιστορική 2.500 ετών, ενώ με τα μουσεία και τα μνημεία, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά, το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος που είναι στο Δήμο Πειραιά, το Δημοτικό μας Θέατρο, άλλα μνημεία, αλλά και το πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτουν οι δομές του Δήμου. Έχουμε ένα ιστορικό αρχείο για την πόλη του Πειραιά εξαιρετικό και ευχόμαστε το 18 να έχουμε δυνατότητα να το εκθέσουμε, ώστε όλοι να διαπιστώσουν Έλληνες και ξένες την ιστορία της πόλης. Έχουμε σημαντικό απόθεμα στη βιβλιοθήκη του Πειραιά, μια από τις εξαιρετικές βιβλιοθήκες της χώρας. Έχουμε σημαντικό απόθεμα στην πινακοθήκη του Πειραιά. Σημαντική καλλιτέχνη, σημαντικές εκθέσεις. Έχουμε αποκτήσει συλλογές όπως είναι το Τροντήρι, το Κατράκι, το Ραβαντινού, σημαντικά πολιτικά αποθέματα τα οποία νομίζω μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους. Εκεί θα μας στηρίξουμε τη στρατηγική μας. Αυτή είναι η στρατηγική μας. Αλλά με το Δήμο ως Δημοτική Αρχή το 2014 φτιάξαμε στρατηγικό τουριστικό πλάνο. Εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ, το υποβάλαμε, εγκρίθηκε. Θέλει όμως υπομονή και επιμονή. Το θέμα του τουρισμού για μένα το βλέπω σε ένα μεγάλο πάζλ το οποίο σιγά σιγά τα κομμάτια μπαίνουν για να ενωθούν και να δούμε ένα Πειραιά 2020 πολύ διαφορετικό. Όμως νομίζω ότι όλα συνηγορούν και θα μπορέσει να παίξει το ρόλο που το αναλογεί στο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Ως ένα λιμάνι αφετηρίας, αν δουλέψουμε όλοι συστηματικά στην ίδια κατεύθυνση και δεν αλλάζει ο κάθε δήμαρχος, αλλάζει το πλάνο του. Ο κάθε πρόεδρος του ΕΟΤ αλλάζει τη δικιά του πολιτική. Ο κάθε υπουργός ή υπουργός τουρισμού αλλάζει τη δικιά της πολιτική. Και αν δηλαδή να ακολουθήσουμε ένα πιστά ένα πλάνο, όποιος και αν είναι υπουργός, όποιος και αν είναι δήμαρχος ή πρόεδρος του ΙΟΤ ή περιφερειάρχης, αν δεν σκεφτούμε αυτό το πλάνο και να το ακολουθήσουμε πιστά και ο καθένας αλλάζει στρατηγική ανά 2 ή 4 χρόνια ή από τις εκλογές, είναι προφανές ότι δεν θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω, κύριε Παδιώτη, ότι η επιλογή μας σήμερα να δημιουργήσουμε το έργο αυτό και να δείξουμε αυτά που είπα προηγουμένως, να δείξουμε μόνο πολιτιστικό απόθεμα, γιατί με δύο μεγάλα περίπτερα περιφερειών δίπλα καταρχάς, θα ήταν υποδέστερο του Πειραιά με τα προϊόντα που υπάρχουν στην Πελοπόννησο. Είτε στο Αιγαίο είτε αλλού, δεν μπορούμε ενδεχομένως να ανταγωνιστούμε τις εικόνες των παραλίων, των νησιών μας ή αλλού ο Πειραιάς. Αυτό ο Πειραιάς έχει, επαναλαμβάνω, είναι πολιτιστικό απόθεμα μεγάλο. Μια ακτογραμμή ωραία από τη φύση την οποία έχουμε καταστρέψει και πρέπει να την επαναφέρουμε όπως ήταν. Έχει αθλητικό απόθεμα, μπορεί να σημαδέψει συγκεκριμένο τουρισμό και συγκεφτήσεων ή οτιδήποτε άλλο. Άρα επιλέξαμε να δείξουμε το πολιτικό μας απόθεμα και νομίζω ότι καλά κάναμε. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε, όπως ξέρετε, παρά την πίεση που μας ασκείται τα τελευταία τρία. Θεωρώ όμως ότι κάναμε σωστά και από εδώ και μπρος νομίζω ότι θα είμαστε και εμείς παρόντες σε κάθε έκθεση που τελειώνεται. Ευχαριστώ πολύ, έχουμε καλή επιτυχία και στους εκθέτες και στους επισκέπτες. Φυσικά να είναι μια ωραία έκθεση. Θα ακούσεις ότι ο ανταγωνισμός σου υγιής είναι η τιμή σου. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ας τα περίπτερα τα το δικό σου. Λέω ότι εμείς την αδύναμη στα πόδια πυρεώθηκα τις μεγάλες παραλίες που δεν έχει το Αιγαίο ή πίστες εκεί. Αυτό που έχουμε να δείξουμε ο Πειραιάς είναι το πάντα στιγμό.
το απόθεμα θέλω να πω, αυτό είναι το λιμάνι, αυτό μπορούμε να δείξουμε. Αυτό είναι. Ούτε την ναυτιλία μας, αυτά είναι αν θέλετε τα σημαντικά πλεονεκτήματα του πειράει ναυτιλία. Το θέμα είναι ότι αποφάσεις ή να τα κάνεις. Ο Ολυμπιακός είναι ναι, θαλάσσιο του Κεγιώτη και όλα αυτά αφορούν όλες τις περιοχές που έχουν θάλασσα. Επειδή είμαστε μια θαλασσινή πόλη, κοιτάμε στη θάλασσα για την ανάπτυξη. Βέβαια, θέλουμε δουλειά όπως όλοι μας για να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας και τα πλάνα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι εύκολο να μιλάς με το Δήμαρχο Πειραιά, ενός μεγάλου διεθνούς μπραντ, μετά από τα παιδιά του Πειραιά, μετά από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και μετά από τον Ολυμπιακό. Είναι δύσκολο. Εγώ όμως θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια ως Πελοποννήσια, προερχόμενη από μια περιφέρεια που τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι άμα θέλεις και δουλεύεις σκληρά μπορείς να τα καταφέρεις. Αναλάβαμε την ευθύνη της Πελοποννήσου το 2011 και ο Περιφερειάρχης μας ο κ. Στατούλης είχε μια βασική πολιτική αρχή. Εξωστρέφεια, δράση, σκληρή δουλειά και συγκεκριμένους στόχους. Καταφέραμε σήμερα να είμαστε μια περιφέρεια η οποία παρουσιάζει τους μεγαλύτερους δείκτες ανάπτυξης αφήξεων τα τελευταία χρόνια με μια μεγάλη προσπάθεια σύνθετων δράσεων από τη μία προορισμού και προώθησης αυτού και από την άλλη ενίσχυσης των υποδομών. Σήμερα έχουμε καταφέρει να λέμε ως περιφέρεια Πελοποννήσου ότι μπορούμε να σταθούμε εισάξια με άλλους πιο σημαντικούς διαχρονικούς προορισμούς της χώρας, εισάξια απέναντι στις διεθνείς αγορές. Το παράδειγμα του τουρισμού θεωρώ ότι είναι παράδειγμα για τη χώρα. Στον τουρισμό ενώσαμε δυνάμεις. Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε του ΕΟΤ, ότι η συνεργασία και οι συνέργειες με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ των περιφερειών είναι υποδειγματικές. Ο τουρισμός δεν προσφέρεται για αντιπολίτευση, προσφέρεται μόνο για συνεργασία και η λέξη συνεργασία είναι το ζητούμενο της ελληνικής σημερινής κοινωνίας μέσα στην κρίση. Την ίδια ώρα λοιπόν που τα πολιτικά κόμματα αντιμάχονται το ένα το άλλο και οι Έλληνες πολίτες ζητούν τη συνεργασία, έρχεται η αυτοδιοίκηση και θέλω να το τονίσω αυτό και μπαίνει μπροστά. Σήμερα, όχι μόνο σε αυτήν εδώ την έκθεση, θα έλεγα λιγότερο σε αυτήν, αλλά στα μεγάλα διεθνή γεγονότα της προώθησης του τουριστικού προϊόντος, πρωταγωνιστούν οι αιρετές περιφέρειες και ακολουθούν οι δημοτικές αρχές. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν έχει δώσει το παράδειγμα, γι' αυτό και ζητάει συνεχώς να ενισχυθεί η δική της ευθύνη απέναντι σε τόσο σημαντικά θέματα. Θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Και αυτή εδώ η έκθεση, κύριε Παπαδιώτη, είναι ένα παράδειγμα. Το δικό σας το πείσμα που κάθε χρόνο λέμε όχι και στο τέλος είμαστε εδώ και μάλιστα πρωταγωνιστούμε από τη μία. Από την άλλη, η δική σας η έμπνευση σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των επαγγελματιών τουρισμού να μπορούν να κάνουν B2B συναντήσεις και να μιλάμε επί της ουσίας και όχι μόνο για επικοινωνία. Από την άλλη, η καλή συνεργασία με το Υπουργείο, με τις δημοτικές αρχές και με τους επαγγελματίες δημιουργούν τόσο σημαντικά γεγονότα. Εύχομαι και φέτος να είναι μια καλή χρονιά. Από ό,τι βλέπω, είναι καλύτερη προσέλευση για αυτή την ώρα από πέρσι. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι μπροστά σε αυτή την προσπάθεια, όπως και σε όλες τις άλλες εθνικές προσπάθειες. Φέτος θα είμαστε πιο διαδραστικοί. Έχουμε να μοιράσουμε πολλά δώρα εδώ και αύριο και μεθαύριο σε όποιον συμμετάσχει σε αυτά τα quiz που θα κάνουμε για την Πελοπόννησο και το καλοκαίρι βέβαια σας περιμένουμε όλους από τη μια μεριά, από την Κορινθία, από την πύλη της Πελοποννήσου, από τον Ναύπλιο, από το Άργος, από την Ερμιονίδα, από την Τρίπολη, από την Δημητζάνα, από την Ελαφόννησο, από τη Σπάρτη, από το Γήθιο μέχρι και την Καλαμάτα, να πω και τη Στεμνίτσα. Είναι η γυναίκα να το πω. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα όσα γίνονται και χαίρομαι πολύ που βλέπω και τις δημοτικές αρχές να έρχονται και να μπαίνουν μπροστά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανέναν άλλον. Πρέπει να βασιστούμε στα δικά μας πόδια. Αυτή τη στιγμή
η ΕΛΠΕ συνεδριάζει, γι' αυτό και δεν είναι και εδώ αρκετοί των περιφερειών. Ο Κώστας ο Καρπέτας όμως είναι εδώ. Εδώ είναι η Πελοπόννησος ενιαία δηλαδή και η Αχαΐα με την Ηλία. Και πραγματικά ελπίζω και πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα το λαμβάνουν όλες οι κυβερνήσεις της ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης ως κύριο μοχλό ανάπτυξης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βλέπετε τα κορίτσια μας με τις τοπικές φορεστές της Φυλής, τη Φυλή 11 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Την άγνωστη Φυλή για πολλές και πολλούς από εσάς, αλλά τη γνωστή Φυλή σε εμάς που θέλουμε να γίνει γνωστή Φυλή και σε εσάς. Ο Δήμος Φυλής αποτελείται από το Ζεφύρι, Τάνο, Λιώσα και τη Χασιά. Έχει το αρχαίο τείχος του Δέματος, 5 χιλιόμετρα τείχος που είναι από το Πελοποννησιακό Πόλεμο, το Κάστρο της Δημοκρατίας, από το οποίο ξεκίνησε ο Θρασίπουλος και απελευθέρωσε την αρχαία Αθήνα. Έχει τα μοναστήρια, τα Βυζαντινά μοναστήρια, τα Βυζαντινά ξοκλήσια και πρόσφατα έχουμε και το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στο Ζεφύρι. Είναι ένας χώρος που προσφέρεται για τουρισμό, που προσφέρεται για την τεράστια γευσυγνωσία που έχουμε και φυσικά για τα ωραία φυσικά τοπία. Κύριε Πρόεδρε του ΕΟΤ, είστε από την Ικαρία και μου θυμίσατε παλιές καλές στιγμές στη στρατιωτική μου θητεία. Εδώ έχουμε ένα μικρό δείγμα του Δήμου Φυλής, έντυπο, και ένα μικρό δείγμα σε DVD. Να παρακαλέσω πολύ τις δεσποινίδες μας εδώ, τις δύο μικρές κοπέλες του χορευτικού της Φυλής, να σας το δώσουν και ελπίζω ότι από εσάς θα ξεκινήσει ο Δήμος Φυλής να γίνει ένας πρότυπος τουριστικός προορισμός. Και Γιάννη Μόραλη, πραγματικά σ' αγαπάω, το ξέρεις, και ζήλεψα το περίπτερό σου. Θα προσπαθήσω τον χρόνο να σε ξεπεράσω, γιατί σαν να εξής δεν μπορώ να ξεπεράσω τον Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους, γιατί η νότια πλευρά της Αττικής, ο Πειραιάς, η βόρεια πλευρά της Αττικής, ο Δήμος Φυλής, δίνουμε εδώ τα χέρια και προχωράμε μπροστά να αλλάξουμε τις πόλεις μας, να αλλάξουμε τη ζωή μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω συγχαρητήρια στους δωρεατές για τη σημερινή, έτσι, τουριστική έκθεση. Να ξέρετε ότι η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδος θα είναι παρούσα στους επαγγελματίες του τουρισμού από εδώ και πέρα, γιατί θέλουμε να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα. Και αν μη τι άλλο, εμείς είμαστε επιχειρηματική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2017, η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας. Και κάνουμε και ένα μεγάλο συνέδριο για την επιχειρηματικότητα την άλλη εβδομάδα, 13 με 15 Δεκεμβρίου. Και θα φιλοξενούμε διεθνείς προσωπικότητες στην πόλη των Πατρών για την επιχειρηματικότητα. Και η τουριστική επιχειρηματικότητα είναι στο πεδίο, αν θέλετε, των ενδιαφερόντων μας. Βέβαια, η αγαπητή αντιπεριφερειάρχης έκανε και μια εισπίδηση σε άλλη Μητρόπολη. Μίλησε για Αχαΐα και Ηλία, ενώ δεν είναι της αρμοδιότητάς της. Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας έχει την Αχαΐα Ηλία Ετωλοκαρνανία, να μην ξεχνάμε την Ετωλοκαρνανία. Ήδη ολοκλήρωσε η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδος νέα δημιουργικά εργαλεία και ψηφιακά συστήματα σε σχέση με την τουριστική της προβολή. Θα έλεγα ότι είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελλαδικό χώρο. Έχουμε φτιάξει ένα νέο website πολύγλωσσο, 5 γλώσσες. Έχουμε ήδη φτιάξει 19 βίντεο που αφορά τους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδος, συγκεκριμένους προορισμούς. Έχουμε δημιουργήσει, είμαστε στα social media διαρκώς όλη αυτή την περίοδο, και στα Instagram και στα YouTube και στο ίντερνετ. Ήδη είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Το σύνθημά μας είναι Be Inspired in Western Greece. Εμπνευστείτε από τη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε στόχο, αν θέλετε, τώρα που ολοκληρώθηκαν, δεν θα το πω ολοκληρώθηκαν, γιατί έχουμε ένα έλλειμμα στην Ολυμπία Οδό που πρέπει να φτάσει μέχρι την αρχαία Ολυμπία. Και όπου βρίσκομαι σε δημόσιο βήμα, το λέω, διότι για μας η αρχαία Ολυμπία είναι τουριστικός πόλος, είναι πρωταγωνιστής του τουρισμού της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Με ισχυρή κρουαζιέρα, το κατάκολο, και έχει μεγάλο έλλειμμα που αφορά τον οδικό άξονα. Πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να ολοκληρωθεί η Ολυμπία Οδός, αλλιώς δεν μπορεί να λέγεται Ολυμπία Οδός. Θεωρώ λοιπόν ότι ανοίγουν πέντε προοπτικές στην περιφέρεια Αττικής Ελλάδος, και με την Ολυμπία και με την Ιωνία Οδό, και νομίζω ότι είναι το κατάλληλο timing για να καταφέρουμε προορισμό 4 εποχών για την περιφέρεια Αττικής Ελλάδος. Έχουμε και χειμερινό τουρισμό και καλοκαιρινό θερμό τουρισμό. Και έχουμε πολλές δυνατότητες ανάπτυξης στην περιοχή μας. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στο έργο. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, κυρία Αντιπρόεδρε του ΞΕΕ.
Καταρχήν, να συγχαρώ εκ μέρους της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, τους διοργανωτές και ιδιαίτερα τον φίλο τον κύριο Παπαδιώτη για την τέταρτη διεθνή έκθεση Greek Tourism Expo. Θεωρώ ότι τέτοιες εκθέσεις προάγουν ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας που είναι ένα από τα τέσσερα κομμάτια που οδηγούν την οικονομία σε ανάκαμψη μετά από μια κρίση πρωτοφανή για την χώρα. Αυτό που πρέπει όμως να κάνουμε, θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο παρατηρήσεις. Είπε η κυρία την Περιφερειάρχη στην ανάγκη συνεργειών. Ας επαναλάβουμε όλοι δυνατά συνέργεια, κοινές πολιτικές, σταθερές πολιτικές υποδήμαρχους. Είναι αναγκαία να υπάρχει συνέχεια στο κράτος και σε όλα τα επίπεδα έκφρασης της δημόσιας διοίκησης, είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και βεβαίως συνεργασία σε όλους τους τομείς και προώθηση όχι μόνο ενός κομματιού του τουρισμού. Ο τουρισμός πρέπει να συνδεθεί με άλλους κλάδους της οικονομίας, να υπάρχει διάχυση του τουριστικού ωφέλους στις τοπικές κοινωνίες και βέβαια θα πρέπει να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονέκτημα του ελληνικού τουρισμού που δεν είναι μόνο η θάλασσα, δεν είναι μόνο ο ήλιος, είναι η φιλοξενία, ένα μεγάλο πλεονέκτημα του λαού μας, είναι ο πρωτογενής μας τομέας, συγκριτικό πλεονέκτημα τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, άρα πρέπει να τα συνδέσουμε με τη φιλοξενία, είτε αυτό είναι σε ξενοδοχείο είτε σε καταλήματα, την ελληνική γαστρονομία, αυτό που εμείς λέμε ελληνικό γαστρονομικό πολιτισμό και θα πρέπει να το αναδείξουμε ως συγκριτικό πλεονέκτημα και βέβαια, μια και είναι εδώ ο πρόεδρος του ΕΟΤ, βρίσκω την ευκαιρία έτσι να πω λίγο, να γίνω λίγο σκληρός με την έκφραση της δημόσιας διοίκησης. Βάντε τους κανόνες και αφήστε τον ιδιωτικό τομέα να πάει μπροστά την οικονομία. Θέλουμε το κράτος συνεργό και βοηθό και όχι τροχοπέδι σαν αντιξιακή προσπάθεια. Η Ελλάδα θα πάει μπροστά με τέτοιες επιχειρηματίες που είναι σήμερα εκθέτες εδώ, αυτούς τους 600.000 επαγγελματίες εμπόρων, συγγνώμη, και βιοτέχνες που παλεύουν καθημερινά για να παράξουν πλούτο για τη χώρα. Καλή επιτυχία, κύριε Παπαδιώτη, στην προσπάθεια που κάνετε. Καλή επιτυχία στους εκθέτες. Καλή δουλειά σε όλους μας για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Παπαδιώτη. Να χαιρετήσω καταρχήν το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο του ΕΟΤ, τον Πρόεδρο του ΔΣΕΠΕ. Δεν αφήσατε τίποτα να πω, κύριε Καπαθά. Τα είπατε όλα, νομίζω, σε επαγγελματικό επίπεδο. Εγώ να πω στον κύριο Παπαδιώτη ότι χαίρομαι την έκθεση την οποία στηρίξαμε ως ξενοδοχειακό επιμελητήριο από την πρώτη στιγμή, από το σχεδιασμό της μάλιστα. Χαίρομαι που είναι στην τέταρτη χρονιά της. Χαίρομαι που κάθε χρονιά πηγαίνει πιο δυναμικά. Πραγματικά να πω ότι σε επίπεδο B2B και σε επίπεδο φορέων νομίζω ότι είναι καλύτερη από κάθε άλλη φορά και σε επίπεδο εκθετών. Και να πω ότι χαίρομαι που βλέπω όλους εδώ, γιατί πιστεύω μας στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο είναι ότι ο τουρισμός είναι η υπόθεση όλων μας και χαίρομαι που μας φέρνουν και όλους πιο κοντά. Καλή επιτυχία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία να απευθύνω χαιρετισμό εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Σε αυτή τη μείζωνο σημασία για την εθνική μας οικονομία έκθεση, που αποτελεί το τέταρτο και εύχομαι το ίδιο πετυχημένο με τα προηγούμενα διεθνές ραντεβού με στόχο την ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού, ομολογουμένως ενός νευραλγικού τομέα που συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα, καθώς κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα έχει επιδείξει τεράστιες αντοχές σε όλα τα επίπεδα. Με μεγάλη συμβολή στο ΑΕΟΚ, σχεδόν 10% στην απασχόληση και στην κάλυψη του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, αλλά και ως βασική πλουτοπαραγωγή πηγή στις νησιωτικές περιφέρειες, κυρίως της Κρήτης και του Νοτιού Αιγαίου και των Ιωνίων νησιών. Ενδεικτικά,
Θα ήθελα να αναφέρω σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2017 το ταξιδιό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 11,5 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 12,4 έναντι πλεονάσματος 10 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Όσον αφορά την απασχόληση, κρατώ στο νου μου την πρόβλεψη του τέος Προέδρου του ΣΕΤΕ κ. Ανδρέα Ανδρεάδη ότι έχει τη δυναμική να υπερβεί το 1 εκατομμύριο απασχολουμένων έως το 2021. Και αυτό έχει τη δική του μεγάλη σημασία εάν αναλογιστούμε πως την επταετία των μνημονίων έβαλαν λουκέτο 200.000 επιχειρήσεις και μαζί τους χάθηκαν 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Άλλωστε, είναι κοινή παραδοχή πως η χώρα μας διαθέτει μια προνομιακή γεωπολιτική θέση στην καρδιά της Μεσογείου, επιτρέποντας πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, αλλά και του παρεξήνιου τόξου. Παρουσιάζει δε σημαντικές επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς, όπως είναι η φοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές, η ενέργεια και ο τουρισμός. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, αναπτύσσεται συστηματικά τις υποδομές της, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών, ολοκληρώνοντας νέους οδικούς άξονες και συνδέσεις με βασικούς λιμένες, προωθώντας την κατασκευή μεγάλων σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων. Σε αυτό το σημείο πιστεύω αξίζει να αναφέρω την ανάληψη του Οργανισμού Λιμένων Πειραιώς από την Κόσκο, που συμβάλλει την προώθηση της Ελλάδας ως σταθμού λιμανιού μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής και την ένταξή της στο Διεθνή Χάρτη των Συνδυασμένων Θαλάσσιων Μεταφορών, Εμπορευμάτων, Αυτοκινήτων και στην Παγκόσμια Αγορά Κρουαζιέρας. Ιδιαίτερα για τον τομέα της κρουαζιέρας, εμείς στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά έχουμε καταθέσει στους αρμόδιους φορείς τις προτάσεις μας, βασισμένοι πάντα στα πολυπλασιακά ωφέλη, την ύπαρξη εσωτερικών και εξωτερικών συνεργειών και συνεργασιών, στα πρότυπα οργάνωσης επιχειρηματικών κλαδικών κλάστερ. Κατ' επέκταση έχουμε θέσει ως παράγοντα ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας, τη δημιουργία home port στον Πειραιά, την ανάπτυξη άμεσων συνεργειών εντός του τριγώνου λιμάνι πόλης φορείς. Κάθε προσπάθειά μας στοχεύει στο να απορροφήσει η Αθήνα και ο Πειραιάς όσο το δυνατό περισσότερα ωφέλη από τους τουρίστες κρουαζιέρας, γεγονός το οποίο αρχικά μεταφράζεται στο να δελεάσει τον τουρίστα να βγει από το πλοίο και σε δεύτερη φάση να αυξήσει το ποσό που θα ξοδέψει εντός αυτού. Ολοκληρώνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και με τις σκέψεις αυτές εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλους που συμμετέχονται στην έκθεση με πολλές επικερδείς συμφωνίες. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.